Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είμαι, όπως είπαμε, ερευνήτρια στην ομάδα MAGIC, που είναι μια ομάδα και του Τμήματος Πληροφορικής και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Οι καθηγητές στην ομάδα μας που ασχολούνται κυρίως με τα θέματα αυτά του πολιτισμού είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης και η κυρία Ρούσου, που μίλησε μόλις πριν. Και η ομάδα μας ασχολείται με την ψηφιακή αφήγηση, με πρώτο έργο το CES, το οποίο αναφερθήκαμε, και τώρα το Emotive. Παράλληλα, βέβαια, με τα έργα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουμε μία συνεχή δράση σε αυτό το τομέα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αφετηρία το έργο CES είναι να περάσουμε από μια εκθεματοκεντρική προσέγγιση στην επίσκεψη στο μουσείο, σε μια προσέγγιση πιο αφηγηματοκεντρική. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο από εργαλεία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς. Το τελευταίο μας, αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, είναι ένα εργαλείο δημιουργίας τέτοιων ξεναγήσεων βασισμένων στην ψηφιακή αφήγηση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει πιλωτικά για να δημιουργήσουμε τόσο την ιστορία της αρχαίας αγοράς, όσο και άλλες ιστορίες στα πλαίσια του μαθήματος του Μεταπτυχιακού Τμήματος Μουσιακών Σπουδών, αλλά και σε συνεργασίες με μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει να δημιουργήσει κανείς τόσο τη δομή της ιστορίας, όσο και να εισάγει περιεχόμενο με το να προσφέρει διαφορετικά πρότυπα για το περιεχόμενο. Μπορεί κάποιος, λοιπόν, να εισάγει περιεχόμενο σε μορφή εικόνας σε συνδυασμό με κείμενο, κείμενο με ήχο, βίντεο, να δημιουργήσει μενού για την πληροφορία που ο χρήστης μπορεί να κάνει επιλογές, είτε μενού με κείμενο, είτε μενού με φωτογραφίες. Και σιγά-σιγά προσθέτουμε καινούργια πρότυπα περιεχομένου, να υποστηρίξουμε και εφαρμογές εικονικής αυξημένης πραγματικότητας, όπως το παράδειγμα που μπορείτε να δείτε έξω στην παρουσίαση στη συνέχεια. Και γενικά, σιγά-σιγά να εμπλουτίζουμε το εργαλείο συγγραφής με περισσότερες επιλογές για αυτόν που θέλει να φτιάξει μια ψηφιακή αφήγηση για το μουσείο. Αυτό που θα είναι και το κυρίως αντικείμενο αυτής της παρουσίασης είναι μια ψηφιακή αφήγηση που φτιάξαμε για το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μουσείο αυτό βρίσκεται στην Πλάκα, στη Θόλου, και παρουσιάζει στην ουσία το περιεχόμενό του είναι η ιστορία του Πανεπιστημίου. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο βαρετό για κάποιον που δεν το έχει επισκεφτεί. Όμως, μέσα από αυτό το μουσείο είναι το ενδιαφέρον ότι μπορεί κανείς να δει όλη αυτή την εποχή, από το 1837 περίπου που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εκθεμάτων που αφορούν διαφορετικές επιστήμες και τους πρωτοπόρους στις επιστήμες αυτές. Η ιστορία αυτή είναι διαθέσιμη στο μουσείο αυτή τη στιγμή, πιλωτικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το μουσείο και να ζητήσει να τη δει με κινητά που είναι διαθέσιμα στο μουσείο. Και αυτό που θέλουμε σύντομα να γίνει είναι να μπορεί κάποιος να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του. Ποιος ήταν ο στόχος όταν ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας? Πρώτα, να προσφέρουμε μια πλήρη ξενάγηση στο πολύ ενδιαφέρον αυτό μουσείο μέσα από μια προσέγγιση ιστοριοκεντρική και όχι εκθεματοκεντρική. Να αναδείξουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα από τα πρώτα χρόνια κυρίως της ίδρυσης του Πανεπιστημίου, αλλά και να δοκιμάσουμε τις τεχνολογίες μας σε ένα πραγματικό πλαίσιο με επισκέπτες που θα έρθουν στο μουσείο. Δεν θα είναι μόνο άνθρωποι που εμείς καλέσαμε για μια αξιολόγηση. Θέλαμε, δηλαδή, να φτιάξουμε μια εφαρμογή που θα τρέχει στο μουσείο και θα δούμε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, και θετικά και αρνητικά. Ακολουθήσαμε μια μεθοδολογία επαναληπτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης, και το αποτέλεσμα ήταν προϊόν μιας διεπιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό του μουσείου, που απαρτίζεται από ιστορικούς και μουσιολόγους, έναν εικονογράφο-ιστοριογράφο που κυρίως δουλεύει στην περιοχή του κόμικ, αλλά και εμάς που είμαστε τεχνολόγοι. Και τελικά, το Δεκέμβριο του 2016 έγινε αξιολόγηση με επισκέπτες. Η ξενάγηση αυτή διαρκεί περίπου 45 λεπτά με μία ώρα και συνδυάζει την ιστορία ενός φανταστικού χαρακτήρα, του Εμμανουήλ, που είναι ένας νέος της εποχής,
ο οποίος έχει ένα δίλημα. Στην ουσία αυτός θέλει να γίνει νομικός ακολουθώντας τα βήματα του πρότυπου του Καποδίστρια, ενώ ο πατέρας του που είναι φαρμακοποιός θέλει να τον κάνει να σπουδάσει αυτό το αντικείμενο και να πάρει στη συνέχεια το φαρμακείο. Μέσα από αυτό το δίλημα που έχει ο Εμμανουήλ, ο χρήστης τον ακολουθεί σε μία ημέρα μέσα στο κτίριο του Πανεπιστημίου, που στην ουσία, το κτίριο του Μουσείου, που στην ουσία ήταν το κτίριο που στεγάστηκε τα πρώτα χρόνια το Πανεπιστήμιο. Και μέσα από αυτό ο επισκέπτης γνωρίζει αντικείμενα και προσωπικότητες του Πανεπιστημίου και μαθαίνει περισσότερα πράγματα για αυτά. Η συγκεκριμένη ξενάγηση καθοδηγεί τον επισκέπτη από αίθουσα σε αίθουσα, δηλαδή δεν είναι μια εφαρμογή τύπου audio guide που ο χρήστης πηγαίνει στο έκθεμα, επιλέγει τι θα δει. Και στην ουσία τον καθοδηγεί από αίθουσα σε αίθουσα και σημείο ενδιαφέροντος, και σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος σου δίνει την δυνατότητα να ακούσει και να δει επιπλέον περιεχόμενο για το ίδιο το έκθεμα. Η αξιολόγηση της ιστορίας αυτής έγινε με 28 επισκέπτες, 18 ενήλικες και 10 εφήβους, περίπου στην ηλικία των 14 με 16 ετών. Οι επισκέπτες αυτοί χρησιμοποίησαν την εφαρμογή για να περιηγηθούν στο μουσείο και στη συνέχεια ακολούθησε συνέντευξη. Τα αποτελέσματα λοιπόν από αυτή την αξιολόγηση ήταν ότι πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε επισκέπτης είχε κάτι διαφορετικό να πει σαν αυτό που συγκράτησε από αυτή την εμπειρία. Άλλοι έμειναν στο ότι κατανόησαν το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή κατάλαβαν την εποχή, αισθάνθηκαν πιο κοντά στο τι συνέβαινε τότε, ποια ήταν τα προβλήματα. Άλλοι έκαναν αυτή τη σύγκριση με το παρόν που θέλαμε να αναδείξουμε, το ότι τα διλήμματα ενός παιδιού τότε είναι αντίστοιχα με τα διλήμματα τώρα, το ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η σύγκρουση με την παλαιότερη γενιά, το ότι θέλουμε να γίνουμε κάτι που ο πατέρας μας μπορεί να μην το επιτρέπει. Και πολλοί ήταν και πράγματα που αφορούν τη ζωή του Πανεπιστημίου, όπως το θεσμό των ακροατών που τότε ήταν κομμάτι της φοιτητικής ζωής αρκετά έντονο, το θέμα των συνιστόντων στο να βοηθήσουν ένα φοιτητή να συνεχίσει τις σπουδές του. Και είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι στάθηκαν σε διαφορετικές λεπτομέρειες και είχαν διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τα εκθέματα. Στην ερώτηση αν η διάρκεια τους φάνηκε καλή, αυτό που είπαν σχεδόν όλοι είναι ότι δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, γιατί είχαν την επιλογή να μπουν σε μεγαλύτερο βάθος λεπτομέρειας ή όχι. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί επισκέπτες σχολίασαν ότι ναι, ήταν πολύ ωραία, αλλά μπορεί και θα το θέλαμε και κάπως διαφορετικό. Υπήρχε μερίδα των επισκεπτών που αντέδρασε στο ότι παρουσιάζαμε το περιεχόμενο του μουσείου μέσα από ένα φανταστικό ήρωα. Ήταν το κομμάτι των επισκεπτών που θα ήθελαν μια πιο πληροφοριοκεντρική προσέγγιση. Θεώρησαν ότι όλο αυτό το πλαίσιο της αφήγησης τους έβαζε ένα επιπλέον θόρυβο σε αυτό που θέλαν από το μουσείο. Κάποιοι επίσης είπαν ότι ωραία, δεν μου αφήνεις επιλογή στο ποια εκθέματα θα δω. Με καθοδηγεί σε συγκεκριμένα εκθέματα, εμένα μου τραβάει κάτι την προσοχή. Θα ήθελα εκεί την ώρα να έχω την επιλογή να μάθω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Άλλοι πάλι είπαν ότι θα ήθελα μια περισσότερη διάδραση. Και αυτό το εξηγήσαν με το ότι θα ήθελα να έχω περισσότερη διάδραση με την μπλοκή, να έχω μια επίδραση στο τι συμβαίνει στην ιστορία, να μην είναι πλήρως καθοδηγούμενο αυτό, αλλά ενδεχομένως και μια πιο παιγνιώδη προσέγγιση, δηλαδή να με βάλεις λίγο στο πνεύμα σε ένα κυνήγι θησαυρού, να έχω κάποιο στόχο, να πρέπει να ψάξω μέσα στο μουσείο να ανακαλύψω. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν μπορούμε με μία μόνο προσέγγιση να ικανοποιήσουμε όλους τους τύπους επισκεπτών. Αυτό που όμως ήταν αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η προσέγγιση λειτουργήσε πολύ καλά για αυτούς τους ανθρώπους που κατά δήλωσή τους δεν θα έμεναν στο μουσείο πάνω από 5 λεπτά. Αισθάνθηκαν ωραία που κάποιος τους πήρε από το χέρι και με έναν πολύ εύληπτο τρόπο τους πέρασε από όλο το μουσείο και τους έκανε να δουν πράγματα που δεν θα τα πρόσεχαν ούτε θα τους έδιναν σημασία σε μια επίσκεψη μόνη τους στο χώρο. Αυτό μας φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον σαν αποτέλεσμα. Τώρα έχοντας
πει όλα αυτά, ήθελα να καταλήξω σε κάποιες γενικές προκλήσεις που βλέπουμε, που έχουμε διαπιστώσει ότι μια τέτοια αφηγηματοκεντρική προσέγγιση φέρνει, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία της, όσο και την, το πώς οι επισκέπτες την αντιμετωπίζουν. Από αυτή την εμπειρία, λοιπόν, με την αφήγηση για το Μουσείο Ιστορίας, αλλά και όλη την εμπειρία στο έργο Τσες και όλες τις άλλες μικρές δράσεις που έχουμε κάνει στο ενδιάμεσο, έχουμε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, υπάρχει μία, ας πούμε, πρέπει να βρει κάποιος μία ισορροπία ανάμεσα στο πόσο βάρος θα δώσει στην ιστορία και πόσο βάρος θα δώσει στο ίδιο το μουσείο, εννοώντας τόσο το περιεχόμενο, τα εκθέματα, το χώρο, την ιστορική, αρχαιολογική ή όποια άλλη είναι η επιστημονική πληροφορία που προσφέρει το μουσείο. Αν κάποιος, γιατί ωραία, φυσικά μπορεί κάποιος να φτιάξει μια πολύ ωραία εμπειρία, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που θα κρατήσει τον επισκέπτη, θα τον εντυπωσιάσει. Αν όμως αυτή η ιστορία δεν δίνει τίποτα για το μουσείο, τότε στην πραγματικότητα δεν έχει επιτύχει το στόχο της, που είναι να αναδείξει το μουσείο μέσα από την ιστορία. Απ' την άλλη, όταν δώσεις ιδιαίτερο βάρος στην πληροφορία, τότε χάνεις το engagement, την σύνδεση του επισκέπτη με το περιεχόμενο. Οπότε εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία που κάποιος πρέπει να καταφέρει να πετύχει. Το άλλο κομμάτι που έχουμε παρατηρήσει πολύ με τη χρήση των κινητών συσκευών μέσα σε ένα μουσείο ή χώρο πολιτισμού, είναι αυτή η διάσταση ανάμεσα στην οθόνη και στο χώρο. Αυτό το είδαμε ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, που πια το κινητό είναι η προέκταση του εαυτού τους. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κοιτάνε μόνο το κινητό, δηλαδή ήταν μπροστά στο έκθεμα και αν του είχες μια φωτογραφία του εκθέματος στο κινητό, κοίταγαν τη φωτογραφία και όχι το ίδιο το έκθεμα. Και αυτό το είδαμε πολύ έντονα στις αξιολογήσεις που κάναμε των ιστοριών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου Τσες στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό για να το αντιμετωπίσουμε στην ιστορία αυτή στο Μουσείο Ιστορίας, αποφύγαμε να έχουμε πραγματικές φωτογραφίες των εκθεμάτων που είχε μπροστά το χρήστη στην οθόνη. Δίναμε φωτογραφίες μόνο στην περίπτωση που αυτό θα εξυπηρετούσε, θα μπορούσε να επαυξήσει στην ουσία την εμπειρία, αν θέλαμε να δείξουμε κάποια λεπτομέρεια του εκθέματος ή κάποιο τμήμα του που δεν φαίνεται στον επισκέπτη για οποιοδήποτε λόγο. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πολύ προσοχή. Για το συναίσθημα μίλησε η κυρία Ρούσου αρκετά. Και εδώ υπάρχει μια διάσταση, πόσο θα επενδύσει κανείς στο να συνδέσει συναισθηματικά το χρήστη με την μπλοκή και πόσο θα επενδύσει στις πληροφορίες και την επιστημονική ακρίβεια. Αυτό είναι και ένα θέμα εξατομίκευσης, δηλαδή κάποιοι επισκέπτες θέλουν περισσότερο το ένα, κάποιοι περισσότερο το άλλο. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι έχουμε δουλέψει αρκετά με την εμπειρία στο μουσείο σαν ατομική εμπειρία. Δηλαδή, ο επισκέπτης με το κινητό του περιηγείται, έρχεται σε επαφή με το χώρο, με τα εκθέματα. Παρ' όλα αυτά, πολύ λίγοι επισκέπτες επισκέπτονται ένα χώρο μόνοι τους. Πηγαίνουμε φίλους με την οικογένεια και είναι σημαντικό να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την επίσκεψη σαν ομαδική πλέον επίσκεψη και μέσα από την εφαρμογή στο κινητό. Άλλο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίσαμε είναι το γεγονός της παραγωγής. Γιατί όταν θέλεις να έχεις μια ιστορία που θα εμπλέξει το χρήστη συναισθηματικά, είναι πολύ δύσκολο να μην το κάνεις αυτό χωρίς να χρειαστείς παραγωγή. Εννοώντας ποιότητα στον ήχο, αν έχεις χαρακτήρες ηθοποιία, ενδεχομένως βίντεο, animation, ποιότητα εικόνας. Όλο αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην εμπειρία χρήσης και στη συναισθηματική εμπλοκή του χρήστη. Τέλος, όπως αναφέρθηκα και πριν, αυτή ήταν μια προσπάθεια ομαδική. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος μόνος του να φτιάξει ένα τέτοιο προϊόν για ένα μουσείο. Χρειάζεσαι και τους επιστήμονες από το μουσείο που γνωρίζει το υλικό, χρειάζεσαι τους τεχνολόγους, χρειάζεσαι και τους ανθρώπους από τη δημιουργική βιομηχανία που θα φέρουν αυτό το κομμάτι της παραγωγής. Και όλοι αυτοί μεταξύ τους πρέπει να καταφέρουν να επικοινωνήσουν στην ίδια γλώσσα και να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που είναι και αισθητικά άρτιο και επιτελεί το στόχο του μέσα στο μουσείο.
Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, πριν τελειώσουμε, ειδικά το προσωπικό του μουσείου που στήριξε αυτή την προσπάθεια και τον σκητσογράφο, τον κύριο Πέτρο Χριστούλια, που έκανε την εικονογράφηση. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τα πούμε και έξω βέβαια. Είναι μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που μας επιτρέπει να δούμε πώς λειτουργούσε ο αλφαβητικός τηλέγραφος, που ήταν ένας εκπαιδευτικός κατά βάση τηλέγραφος για φοιτητές που θέλουν να μάθουν για την επικοινωνία της εποχής του 19ου αιώνα. Οπότε έχουμε, σκανάροντας μια κάρτα, μπορούμε να δούμε το τηλέγραφο πάνω στο τραπέζι και να κουνήσουμε το δείκτη, να διαλέξουμε ένα γράμμα που θέλουμε να στείλουμε και συνέχεια να κλείσουμε το κύκλωμα πατώντας αυτό εδώ και αντίστοιχα πλέον στο δέκτη, αυτός είναι ο πομπός, στο δέκτη λαμβάνουμε ένα μήνυμα και ο δείκτης εκεί κινείται στο γράμμα που μόλις στείλαμε από τον πομπό. Οπότε έτσι μαθαίνουν οι φοιτητές πώς γινόταν η επικοινωνία εκείνη την περίοδο, γράμμα-γράμμα και κλείσιμο του κυκλώματος κάθε φορά. Η εφαρμογή έχει γίνει στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας ενός φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μια εφαρμογή ψηφιακής αφήγησης για το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή είναι η εισαγωγική οθόνη. Ο χρήστης μπορεί να ακούσει κάποια πράγματα για το μουσείο γενικότερα και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να πλοηγηθεί στο μουσείο. Ξεκινάει με ένα εισαγωγικό βιντεάκι που εισάγει τους χαρακτήρες. Στην ουσία είναι ένας νεαρός του 19ου αιώνα που θέλει να γίνει νομικός, αλλά ο μπαμπάς του θέλει να τον κάνει φαρμακοποιό. Και στη συνέχεια καθοδηγείται ο χρήστης της εφαρμογής να ακολουθήσει τον ήρωα στο Μουσείο Ιστορίας, που ήταν και το πρώτο κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ακολουθεί όταν προσπαθεί να κάνει την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο να αποφασίσει τι θα κάνει και στη συνέχεια παρουσιάζονται μέσα από αυτή την ιστορία εκθέματα του μουσείου. Αυτή είναι η πρώτη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, που τότε λεγόταν Οθόνιο Πανεπιστήμιο. Μαθαίνουμε, αν θέλουμε, περισσότερα πράγματα για τα σύμβολα του Πανεπιστημίου. Και με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης ξεναγείται αίθουσα-αίθουσα στα σημαντικά εκθέματα εκείνης της εποχής των πρώτων χρόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών.